Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μα, κυρίε και κύριοι, και πάμε τώρα στην πραγματική οικονομία, στην τοπική οικονομία και στην, μετά στον απόϊχο και την επόμενη μέρα μετά την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση Παύλα ημερίδα, Παύλα συνέδριο που πραγματοποίησε το Εμπορευτεχνικό Επιλητήριο Περιφερειακής Ενότητα Κοζάνη στα Κύλα, εδώ στην Κοζάνη και που έχει να κάνει με τον εξυγχρονισμό, με την ψηφιοποίηση, με την νέα εποχή και με αυτό το τρένο που δεν πρέπει να χάσουν οι επιχειρήσεις. Θα κουβεντιάσουμε το θέμα με τον καλεσμένο μας εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ, τον Γραμματέα του ΕΒΕ Κοζάνης, τον κύριο Αδάμ Καλησπέρα, μαζί μου και η Κατερίνα Μαρκοπούλου, η καλή συνάδελφο, Θέλω να ξεκινήσουμε κύριε Γραμματέα τον αδάμιο Ιωαννίδη για να το πω ολοκληρωμένα, ε, θέλω να ξεκινήσουμε με, το, με τον απόϊχο. Τι άφησε πίσω του αυτό το συνέδριο. Θα με επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να σας πω πώς δημιουργήθηκε παρακαλώ, αυτό το παρακαλώ. συνέδριο, ποια ήταν η σκέψη πίσω από αυτό. Ο κορονοϊός και η πανδημία έδωσε μια σημαντική όθηση και στη χώρα μας στην ψηφιοποίηση πάρα πολλών διαδικασιών, όπω έγινε, γιατί ο κόσμο κλείστηκε μέσα στα σπίτια του. Οι ανάγκε υπάρχουν, έπρεπε να εξυπηρετηθούν και το διαδίκτυο έδωσε πάρα, πάρα πολλέ λύσει. Έδωσε λύσει όσον αφορά τι υπηρεσίε των πολιτών. Δημιουργήθηκε το gov.gr, αλλά αναπτύχθηκε ακόμα περισσότερο ή το γνώρισαν και αυτοί που δεν το είχαν χρησιμοποιήσει, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο προσφέρει στην ουσία, χωρί κάποιο να μεταβεί από το χώρο του, την αγορά, μια εμπειρία αγοραστική πλέον από το σπίτι του. Αυτό όλο ήρθε και έμεινε. Μα έδωσε μια πολύ μεγάλη όθηση σαν χώρα. Μα έφερε πολλά χρόνια εμπρό, γιατί στο εξωτερικό είναι κάτι το διαδεδομένο. Τι συμβαίνει όμω, τελείωσε η πανδημία, οι συνήθειε παραμένουν ή έχουν αλλάξει και ισχύουν. Και αλλάζει πλέον ο τρόπο με τον οποίο ένα καταναλωτή αναζητά προϊόντα, επιλέγει υπηρεσίε. Συνεπώ, για να μπορούμε να είμαστε ψηλά στη συνείδησή του, πρέπει να μπορούμε να τα προσφέρουμε. Αφενό, πρέπει να καταλαβαίνουμε πλέον τι Ποιο είναι ο ορισμό του πελάτη, τι ακριβώ θέλει, και δεν είναι κάποιο ο οποίο μπαίνει απαραίτητα μέσα στο κατάστημά μα. Είναι κάποιο ο οποίο μπορεί να περάσει από έξω, μπορεί να ακούσει για κάποιον, είναι ένα ενδυνάμει καταναλωτή. Για να μπορέσουμε να του κρατήσουμε, πρέπει να αναβαθμιστούμε κι εμεί οι ίδιοι. Και η αναβάθμιση δεν αφορά μόνο την φυσική εικόνα πλέον των καταστημάτων, αλλά και την ηλεκτρονική του παρουσία. Επειδή έχει αλλάξει ο τρόπο επικοινωνία και αλληλεπίδραση όλων πλέον. Να σας πούμε επίσης ότι έρχονται και είναι ήδη καταναλωτέ οι millennials, τα παιδιά δηλαδή που γεννήθηκαν το 2000 και έπειτα. Τα παιδιά αυτά είναι πλήρως εξοικειωμένα με την τεχνολογία και ενδέχεται αν μπαίνουν στα καταστήματά μας να μας μιλάνε καν, να βλέπουν όλη την πληροφορία διαθέσιμη και να επιλέγουν. Ως πρόεδρος του εμπορικού τμήματος του επιμελητηρίου, αυτό το οποίο σκέφτηκα απέναντι στους εμπόρους να, τους, να, κάνουμε μια ημερίδα, ένα συνέδριο, όπως το αναφέρατε, με εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν εμπειρία και γνώση, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τις τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς, για τις μελλοντικέ, να το αντιληφθεί ο κόσμος αυτό, οπότε ο κάθε ένα στο κατάστημά του να μπορέσει να αποκτήσει την γνώση για το τι πρέπει να κάνει ώστε να συνεχίσει να είναι βιώσιμο. Ε, επειδή είπατε και του γεννηθέντε του 2000, ουσιαστικά δηλαδή του νέου, του αυριανού, αλλά και σημερινού πελάτε σα και ενδεχομένω τον πελάτη του μέλλοντο, ο οποίο θα ψωνίζει συνειδητά. Δεν θα μπει για να ψάξει και να κάνει έρευνα αγορά, αλλά θα την έχει κάνει από τον καναπέ του σπιτιού του, θα έχει επιλέξει το προϊόν και θα πάει ή θα, του, ή θα ζητήσει να το αποσταλεί ε, αφού έχει κάνει την έρευνα αγορά στο και σπίτι. Και οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα. Βλέπετε πλέον ότι όλοι έχουν ένα smartphone στο χέρι. Με μεγάλε οθόνε που αυτό δεν υπήρχε παλιότερα. Η πληροφορία που έχει κάποιο πλέον διαθέσιμη στο χέρι του είναι τρομακτική και είναι διαθέσιμη να πάσα ώρα και στιγμή. Χάνεται αυτό ο ρομαντισμό όμω τη βόλτα τη αγορά. Ναι, αυτό έχει ισχύει. Που αυτό που έχει, που έχει, που το σώμα το... μεγάλη το 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 και και ειδικά εγώ, για τι κυρίε. Γιατί ναι. καλό είναι το ένα κομμάτι, αλλά η επαφή με ένα φυσικό κατάστημα και τον, με τον άνθρωπο είναι αυτό που λέμε η διέστηση. Και αυτό που πιστεύω προσωπικά είναι ότι δεν πρέπει να, να λείψει αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει ένα συνδυασμό. Να τα προσφέρουμε όλα και να έχουμε μια τέτοια ολοκληρωμένη εμπειρία απέναντι σε έναν πελάτη. Και οι παλιοί επιχειρηματίε έλεγαν ε, και κάποιο να έρθει μόνο τη σκόνη του να αφήσει στο μαγαζί και αυτό αρκεί. Έτσι ε, ακριβώ. Κύριε Ιωαννίδη, πόσο έχουν εξυγχρονιστεί οι επιχειρήσει τη Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη στο κομμάτι τη ε, ψηφιακή σύγχρονη τεχνολογία. Θα, ε, θα, έλεγα ότι υπάρχουν δύο κατηγορίε. Ε, Αφενό, τα καταστήματα τα οποία χρόνο με το χρόνο βλέπουν αυτή την εξέλιξη, έχουν του πόρου και του οικονομικού και την διάθεση να μπορέσουν να εξελιχθούν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν στερούνται αυτών των πόρων, θέλουν, αλλά δεν μπορούν ή δεν έχουν τη γνώση. Αυτό ήταν ο σκοπό αυτού του συνεδρίου. Να ξεκινήσει δηλαδή μία συζήτηση, πέρα από την ενημέρωση στου επιχειρηματίε, για το τι μπορούν να κάνουν, πώ μπορούν να το κάνουν με χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχουν προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού και θα δούμε, πιστεύω, στα επόμενα χρόνια αυτά να εντείνονται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το να αποκτήσει ένα κατάστημα μηχανογράφηση. Πλέον θεωρείται σε πάρα πολλέ περιπτώσει δεδομένο. Δεν είναι όμω εύκολο για να μπορέσει να το στήσει. Πρέπει να έχει και τη γνώση και τα χρήματα για να το κάνει. Υπάρχουν λύσει σε αυτό. Αν έχει τα χρήματα, σίγουρα θα βρει εξειδικευμένου εργαζόμενου προσωπικό για να προχωρήσουν σε αυτό είναι που συνδυασμός. σημαίνει. Είναι ναι, συνδυασμό. Πρέπει να υπάρχει και μια συνεχή εκπαίδευση, α πούμε, αντίστοιχα μετά στου ανθρώπου και μια υποστήριξη. Ωστόσο, κύριο Ανίδη, πρέπει να πούμε ότι ήταν πολύ πετυχημένη η ημερίδα το συνέδριο, σύμφωνα και με τους προσκεκλημένους, αλλά και όσου συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση. Υπήρξε χθε μια επιστολή ανώνυμη με το χαρακτηριστικό τίτλο «Επιχειρηματίες της του ΕΒΕ, της Κοζάνης και τα λοιπά, μια ομάδα επιχειρηματιών χαρακτηριστικά. Δηλαδή όποιος θέλει κάνει μια ομάδα ανώνυμα και βγάζει μια ανακοίνωση. Πώς τη σχολιάζετε ότι δεν ήταν πετυχημένη, ότι δόθηκαν χρήματα, είναι λογικό. Είναι, το γίνεται ένα συνέδριο, ναι, έρχονται προσκεκλημένοι. Και, εγώ και, και γιατί αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι η κριτική, εφόσον είναι καλοπροαίρετη, δεν μας πειράζει να είναι και αρνητική. Γιατί πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση. Πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ημερίδα και συνέδριο έχοντα προσκεκλημένου συμβούλου επιχειρήσεων, δύο από Κύπρο, δύο από Αθήνα. Προσκαλέσαμε και στείλαμε email σε όλα τα μέλη του επιμελητηρίου. Στάλθηκαν επίση ενημερωτικέ προσκλήσει σε όλου του εμπορικού συλλόγου και εγώ προσωπικά ο ίδιο μου επικοινώνησα με πάρα πολλού επιχειρηματίε για να ενημερώσω για, την, για αυτό το συνέδριο το οποίο έχουμε. Επειδή καταλαβαίνω ότι αφενό ήταν εργάσιμη ημέρα και δεν θα μπορούσαν ίσω κάποιοι να παρευρεθούν. Γι' αυτόν τον λόγο να γνωρίζετε πω έχουμε μαγνητοσκοπήσει το συνέδριο φυσικά και με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων. Το υλικό αυτό των παρουσιάσεων, το οποίο ήταν πάρα πολύ πλούσιο και θα σα πω ότι και εγώ να είμαι ειλικρινή, περίμενα περισσότερη προσέλευση από τον κόσμο. Γι' αυτό, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε καθημερινά. Ήταν ένα ε, συνέδριο στο οποίο ενδεχομένω κάποιο θα έπρεπε να πληρώσει για να συμμετέχει, για να του ακούσει. Και αυτό είναι Μάλλον μια έπρεπε, έπρεπε, που να, να βάλετε, να δώσουν... έπρεπε να βάλετε ένα ποσό για τη συμμετοχή, γιατί εκτιμάται διαφορετικά. Μαζεστώ. Όταν ε, που είναι που δωρεάν ισχύ, ισχύ, και γίνεται μια προσπάθεια, ναι, ισχύ ισχύ αμύδη, φορές, αλλά... δεν το εκτιμάνε όπως θα πρέπει. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Ε, το ΕΒΕ έχει ένα γνωμοδοτικό ρόλο ε απέναντι στην κοινωνία. Προσπαθούμε όμω να αναδείξουμε και έναν επιμορφωτικό ρόλο. Δηλαδή αυτό το οποίο δεν μπορεί εύκολα ο κάθε ένα μόνο του να κάνει, να αφιερώσει χρόνο, να ψάξει, να αναζητήσει, θέλαμε να του το προσφέρουμε σε μία ενότητα. Άρα, δύο είναι τα τεινά για μένα. Πρώτον, ότι είτε δεν είναι τόσο εξοικειωμένο ο κόσμο με το ζήτημα τη επιμόρφωση, γιατί ήθελε κάποιε ώρε η αλήθεια να αφιερώσει. Αλλά, αν μου επιτρέπετε, είναι κάτι πάρα πολύ απαραίτητο. Είναι η δουλειά και αυτό. Και πολλέ φορέ οι επιχειρηματίε πρέπει να φεύγουμε μέσα από το κατάστημά μα, από τον μικρό κοσμό μα, για να βλέπουμε αυτό που λέμε helicopter view, με μια σφαιρική εικόνα και το δικό μα μαγαζί και το που πάει η αγορά, να αποκομίσουμε μια γνώση συγκεντρωμένη, τακτοποιημένη. Δηλαδή, εγώ χάρηκα όταν άκουσα από επιχειρηματίε που παρευρέθησαν ότι ήταν το καλύτερο σεμινάριο το οποίο έχουν παρακολουθήσει. Πήραμε κάποιο feedback από αυτό. Ποιο θα ήταν, αυτό είναι μία αρχή. Μπορούμε να κάνουμε επόμενες ενότητες πιο στοχευμένε όσον αφορά παράδειγμα τα operations, τη στρατηγική. Μία ενότητα συγκεκριμένη, δύο ώρε. Δεύτερη ενότητα, πωλήσει, ε, ψηφιακό marketing, ψηφιακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Για να μπορέσει αυτό να έχει μια συνέχεια και να μπει ο καθένα σιγά σιγά σε αυτήν την διαδικασία. Και ενδεχομένω και περιφερειακέ εκδηλώσει πέρα από το κέντρο της, που είναι η Κοζάνη. Ίσως αν ε, ήταν και περιφερειακά κάποιες μικρότερες ε, σε δράσεις, ε, εκδηλώσεις, νομίζω ότι θα, θα, θα πάτε εσείς κοντά στο, στον επιχειρηματία. Έτσι που να περιμένετε. Πρέπει τον... και δύο πράγματα πρέπει να συμβούν. Και εμείς να έρθουμε πιο κοντά, αλλά και ο επιχειρηματίας να έρθει αντίστοιχα πιο κοντά στο επιμελητήριο. Είναι μια αλληλεπίδραση η οποία πρέπει να συμβεί, δύο δυνάμει οι οποίε πρέπει να συναντηθούν ώστε να έρθει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Γνωρίζετε ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή λόγω τη απολιγνητοποίηση. Το μοντέλο το οποίο αναπτύσσεται στην περιοχή μα ήταν. Μπορεί να είναι δυφορετικό. και η μεγάλη μα ευκαιρία αυτή η χρονική στιγμή. Που είναι δύσκολη πράγματι η απολιγνητοποίηση, αλλά είναι και μια ευκαιρία σε ένα τρένο που έρχεται ε, αυτό του εξυγχρονισμού και πρέπει να ανέβουμε. Φυσικά. Μιας και υπάρχουν και τα εργαλεία εκείνα που θα μπορούσαν να στηρίξουν και να βοηθήσουν. Υπάρχει η διάθεση. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει η διάθεση, υπάρχουν οι πόροι. Χολαίνουμε πολλέ φορέ στι ιδέε υλοποίηση. Στο δηλαδή, στο, τι, το στο ποιο project ας πούμε, θα πάμε να, να κάνουμε για την περιοχή μας για να δημιουργήσουμε θέσει υπεραξία, πού είμαστε δυνατοί, πού μπορούμε να ξεκινήσουμε κάπως για να δημιουργήσουμε μια υπεραξία για το μέλλον και μια σταθερότητα για εμά. Η, η βούληση βλέπω ότι υπάρχει από όλου. Ο προβληματισμό επίση υπάρχει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν δεν ασχοληθούμε όλοι με αυτό το ζήτημα, μειώνεται συνεχώ ο πληθυσμό τη περιοχή. Κόποι 40-50 ετών απαξιώνονται. Καταλαβαίνετε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Όσο λοιπόν υπάρχουν και τα χρήματα και η διάθεση, πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το, να το πετύχουμε. Στο συνέδριο από τον τελευταίο ομιλητή αναφέρθηκε ακόμα και η έννοια του crowdfunding, όπου δηλαδή είναι ε, μια δημιουργία συμμετοχική ε, εταιρεία-ομάδα όπου καθένα μπορεί να επενδύσει ακόμα και από 100 ευρώ. Αναρτίζεται αυτό σε μια πλατφόρμα και συμμετέχει με ένα μικρό ποσό και γίνεσαι μέλο και συμμέτοχο σε κάτι πολύ μεγαλύτερο που μόνο σου δεν θα μπορούσε να το κάνει. Άρα, να μπει στο μυαλό μα και η έννοια τη συνέργεια πολλέ φορέ. Πώ λέμε, δύο μυαλά σκέφτονται mm -hmm. καλύτερα από ένα. Ενώνουμε τι δυνάμει μα σε επίπεδο τεχνογνωσία και του πόρου και μπορούμε να φέρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Ε, είναι πολύ εύκολο να λέμε ότι κάτι πήγε, δεν πήγε καλά, δεν το κάνω. Εγώ είμαι υπέρ τη άποψη να κάνουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε, να το ξεκινήσουμε, να το συνεχίσουμε και το αποτέλεσμα κάποια στιγμή θα έρθει. Είμαι αισιοδόξο δηλαδή γι' αυτό. Κώστα, αν μου επιτρέψεις να μιλήσουμε ναι, και, λίγο και, και για σιγά. το πρόγραμμα ανακυκλώσιμων συσκευών, ανακύκλωσης συσκευών. Πώς προχωράει ε, καλά, δηλαδή αξιοποιήθηκε από τους καταναλωτές, στήριξε τους επιχειρηματίες αλλά και τους καταναλωτές. Ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο σχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο μήνα και το περίμενε πάρα πολύ ολόκληρη αγορά, οφείλω να σας πω, με αποτέλεσμα όλους τους περασμένους μήνες, ξεκίνησε τον Αύγουστο, έγιναν οι αιτήσει και 5 Αυγούστου ενεργοποιήθηκε. Υπήρχε πολύ μεγάλη αναμονή και προσδοκία. Το ευτυχέ ήταν ότι στην περιοχή μα, στη Δυτική Μακεδονία, δόθηκε 95% εγκρισιμότητα στι αιτήσει. Θα σα πω ότι η Δυτική Μακεδονία πήρε 19.500 εγκρίσει από τι αιτήσει οποίε έγιναν, όταν η Αττική πήρε περίπου 23.500. Λόγω απολιγνητοποίηση να φανταστούμε. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν μια σημαντική όθηση λόγω απολιγνητοποίηση και επειδή αυτό είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ και είμαστε γενικότερα χαμηλά σε ποσοστά απορρόφηση προγράμματο ΕΣΠΑ, ήταν ένα τρόπο μέσω τη κατανάλωση να πέσουν κάποια σημαντικά χρήματα στην περιοχή, τα οποία σαφέστατα βοήθησαν σημαντικά και τα νοικοκυριά, αλλά και τι επιχειρήσει οι οποίε συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Έδωσε μια σημαντική όθηση, μια σημαντική αναζωογόνηση. Ε, ήταν είναι εξαιρετικό το ότι τόσε παλιέ συσκευέ έφυγαν μέσα από τα σπίτια, οι οποίε είναι ενεργοβόρε. Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε την κατηγορία των καταψυκτών, ψυγεία δηλαδή, καταψύκτε και, και τα κλιματιστικά. κλιματιστικά. Συσκευέ οι οποίε δουλεύουν όλη την ημέρα και βιώνουμε ήδη και την ενεργειακή κρίση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ήταν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για εξοικονόμηση των οικοκυριών και για ολόκληρη τη χώρα. Θεωρώ ότι θα προκύψουν και άλλα τέτοια σημαντικά προγράμματα, μακάρι η περιοχή και η περιφέρειά μας να συμμετέχει με τον ίδιο ρυθμό. Και μακάρι να έχουμε ανακύκλωση και άλλων συσκευών εκτό από ψυγεία και κλιματιστικά θα στηρίξουν τα νοικοκυριά και θα είναι πολύ καλύτερα. Όμω έχουμε και Black Friday με στο Νοέμβριο. Σωστά, σωστά. Που σημαίνει Το και ξεπουλάμε και ανοίγουμε τι επιχειρήσει μα, στο καταναλωτικό κοινό. Βγαίνουν όλοι και να γιορτάσουν παράλληλα, αλλά και να αγοράσουν φθηνά. Η Black Friday είναι ένα θεσμό, ο οποίο ξεκίνησε από την Αμερική. Ε, στην ουσία, αφορά την τελευταία ημέρα, την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου, όπου πάρα πολλά προϊόντα συγκεκριμένα προσφέρονται στους καταναλωτές σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Η Black Friday ήρθε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, πειραματιστήκαμε γιατί ήταν κάτι καινούριο το οποίο δεν το γνωρίζαμε και η χονδρική και η λιανική μάλλον και οι καταναλωτέ για το πώ θα λειτουργήσει. Πλέον όμω είναι ένα θεσμό όπου ο κόσμο το γνωρίζει, το περιμένει, ε, αναζωογονεί και τονώνει την αγορά. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιορίζεται μονάχα σε μία ημέρα έχει απλώσει κάπω το διάστημα των ημερών των προσφορών, περίπου στη μία εβδομάδα με δέκα μέρε. Ναι. Ξεκινάει λίγο πιο πριν στην ουσία. Το οποίο, αν θέλετε τη γνώμη μου, το βρίσκω καλό, γιατί έχει τη δυνατότητα κάποιο να αναζητήσει με την ησυχία του αυτό το οποίο χρειάζεται και τα καταστήματα μπορούν να τον εξυπηρετήσουν σωστά. Είναι καλό ο όγκο όταν προκύπτει, αλλά πρέπει να μπορεί να προσφέρει και μία καλή εξυπηρέτηση. Είναι ένα γεγονό το οποίο αναζωογονεί όλη την λιανική, γιατί συμμετέχουν. Πλέον οι πάντε, ανεξαρτήτου κλάδου, ακόμα και στη χοντρική βλέπουμε mm -hmm. πολλέ φορέ ότι μπορεί κάποιο να βγάλει μία προσφορά. Είναι κάτι το οποίο ξεσηκώνει τη διάθεση του κόσμου και τον βγάζει έτσι λίγο από τα προβλήματα τη ε, καθημερινότητα. Πα Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, Αν βλέπω καλά στο ημερολόγιο. Σωστά. 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 Είναι πάντα η τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη. Συνήθω ε, τα προϊόντα τα οποία και έτσι ξεκίνησε και στην Αμερική είναι κυρίω ε, είδη τεχνολογία. Έχουμε πλέον και τι μικροσκευέ που συμμετέχουν ενεργά. Όμω συμμετέχουν και η ένδυση, η πόδηση, Πάρα πολλοί κλάδοι συμμετέχουν σε αυτήν την ενέργεια πλέον, η οποία δίνει διπλό όφελο και στα καταστήματα και φυσικά κυρίω στους καταναλωτέ. Τώρα, εγώ έχω και τον Άχαρο Λόλο να πω ότι έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος <laughs> μας και δεν έχουμε άλλο χρόνο. <laughs> Θέλω να σα ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα να πολύ πούμε. για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ. Και για να δούμε και κάθε ενδιαφέρουσα δράση του Επιμελητηρίου. Ευχαριστώ.